Would you like to tell something about your decision to come here in Panionios? Oh, well, the decision wasn't hard once I found out it was in Athens, Greece. It's a beautiful country, beautiful people, and the level of basketball is really competitive. So I want to play in a very competitive league. So it was a no-brainer once I had the opportunity to come here. Το ρωτήσαμε για την απόφασή του να έρθει στην Ελλάδα. Μας είπε ότι για τον Πανιόνιο η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα. Οπότε έχει ακούσει και ότι η λίγα εδώ πέρα είναι πολύ ανταγωνιστική, ψηλού επίπεδου. Οπότε θεώρησε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αγωνιστεί στον Πανιόνιο. You came late. What do you expect? How do you see the team until now? Well, getting to a team late is always a little bit more difficult because you got to catch up. It's almost like missing school for a long time. You got to study and cram all the homework at one time. But I'm starting to get the plays. I'm starting to get in better shape. And my teammates are really good. My coach's philosophy is pretty good. I'm an older player. I'm 33, so I've been playing for a while. So, you know, getting here a little late give me an advantage to some degree because I still have had a little bit more rest than the other guys. Είναι αρκετό καιρό που δεν έχω παίξει λόγω των διακοπών, οπότε χρειάζομαι κάποιο χρόνο για να ενσωματωθώ, αλλά είμαι αποφασισμένος να βοηθήσω, να πάω καλά. Είμαι σίγουρα πιο ξεκούραστος από τους άλλους παίκτες. Είναι νωρίς ακόμη, θα φανεί στην πορεία. You are very experienced. How do you think you will help the team with your experience? I think knowledge is powerful, right? Knowledge is powerful in everything. So just playing in a lot of basketball games at high levels in other countries I've been in will help me. And we got some young guys too that are rookies and it's their first time in Europe, so I can help them with the transition from America to playing European basketball. Σίγουρα η εμπειρία είναι μεγάλη γνώση. Όπου και να έχω παίξει, με έχουν βοηθήσει και προσπαθώ να βοηθήσω με το καλύτερό μου. Το θέμα είναι ότι πρώτη φορά παίζω στην Ευρώπη, οπότε θέλω να προσαρμοστώ στο στυλ του παιχνιδιού εδώ πέρα. Thank you very much. Thank you, I appreciate it. Αρχικά, Φώτη, καλώς ήρθες στο Πανιόνιο. Καλή επιστροφή στην Ελλάδα μετά από σχεδόν 3-4 χρόνια εκτός Ελλάδας. Πες μου αρχικά για την απόφασή σου να έρθεις στο Πανιόνιο. Εντάξει, ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα μετά από κάμποσα χρόνια, να γυρίσω στην πατρίδα που λέμε. Έκατσε αυτό με τον Πανιόνιο και από πέρυσι συζητάγαμε. Καινούργια εμπειρία, καινούργια παιδιά, καινούργια, όπως λέμε, ομάδα. Εντάξει, δουλεύουμε σκληρά και θα δουλέψουμε για να ανταποκριθούμε και για να έχουμε μια καλή πορεία. Η ομάδα χτίστηκε αρκετά αργά, να πω έτσι. Το ρόστερ συμπληρώθηκε αργά. Ναι. Έχετε λίγο καιρό όλοι μαζί στο παρκέ και το εύλογο ερώτημα είναι πόσο έτοιμη θα είναι η ομάδα στην πρεμιέρα. Ακριβώς, είναι ήδη οι δύο Αμερικάνοι έχουν ούτε 10 μέρες, έχουμε κάτι τραυματισμούς. Τώρα εντάξει, ξεκινάμε δύσκολο πρόγραμμα πιστεύω. Εντάξει, μέσα στο παρκέ, όσο έτοιμοι κι αν είμαστε, πιστεύω θα δώσουμε λύσεις. Το θέμα είναι ότι να έχουμε τη διάρκεια και να μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Στόχος μέχρι στιγμής δεν νομίζω να είναι κάποιος ότι πάμε για play-off ή πάμε για αυτό. Ότι όσο καλύτερα μπορούμε να πάμε και καλύτερη εικόνα να δείξουμε και βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Είσαι από τους πιο έμπειρους στο roster. Υπάρχουν αρκετά νέα παιδιά. Θα είσαι και να το πούμε λίγο προπονητής μέσα στο παρκέ. Το βλέπεις κάπως έτσι? Όχι, προπονητής, όχι. Απλά αυτό. Να τους καθοδηγήσεις εννοώ περισσότερο. Ναι, να βρούμε αυτό. Να βρούμε τα πατήματά μας κάπως έτσι. Για, εντάξει, ακριβώς είναι κάποια παιδιά που είναι πρώτη σεζόν στο μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και ναι, οι Αμερικάνοι κυρίως. Και αυτό, ότι να βρούμε λύσεις και να είμαστε στο πιο έτοιμοι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Tell us something about your decision to come to Panionios. I spoke with the coach, with the people from the team. They showed they wanted me to be here, so it wasn't really hard, you know, when somebody wants you to come and to play here. And it's a big team with a lot of history, so it wasn't hard for me to come. Ρωτήσαμε για την απόφασή του να έρθει στο Πανιόνιο. Μας είπε ότι οι άνθρωποι του Πανιονίου τον ήθελαν, συζήτησε μαζί του. Είναι μια μεγάλη ομάδα, οπότε για αυτόν ήταν εύκολη η απόφαση. Καθώς, όπως λέει, όταν σε θέλουν, γιατί να μην έρθει σε μια τόσο ιστορική ομάδα. Your expectations for the season? It's very early. The team gathered around 15 days ago, so
I really have no expectations for, at this point. In 1-2 months, I will have a more clear picture, and all of us will have more clear picture where our place will be in the league. Σχετικά με τη σεζόν, τι περιμένει από την ομάδα και τους στόχους? Όπως μας λέει, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμη. Μόλις 15 μέρες έχει συγκροτηθεί η ομάδα. Σε 2 μήνες από τώρα θα είναι πιο εύκολο να μιλήσει, οπότε προς το παρόν δεν μπορεί να πει τι περιμένει, βλέποντας και κάνοντας. About this day, today, the event. Yeah, it's very nice, you know, whole team gather around, people around the team. It's nice. It's nice to be part of something like this. Thank you very much. Τον ρωτήσαμε και για τη σημερινή εκδήλωση. Μας είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος. Είναι όλοι οι άνθρωποι της ομάδας μαζί, όλοι οι παίκτες μαζί. Είναι πολύ ωραίο να αποτελείς μέρος μιας τέτοιας εκδήλωσης ημέρας. Για πρέπει. Μπούχα, τι πάρα για πρέπει.